Χαρούμενη νότα το πράσινο, στο χρώμα της ελπίδας, πασχαλινό αυγό της πόλης, που κοσμεί την κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας, διακοσμημένο με πολύχρωμες πινελιές που παραπέμπουν στο Πάσχα και στην Άνοιξη, με έναν τεράστιο γκρι φιόγκο στη μέση, που φιλοτέχνησε η οικαστικός Ντανιέλα Νικόλοβα Σιδηροπούλου. Η βάση της κατασκευής, εξ ολοκλήρωπο φελιζόλ στα 2,5 κυβικά μέτρα περίπου και από μονωτικό υλικό στα 1000 κιλά, ενώ η εξωτερική επιφάνειά του καλύπτεται από 6 τετραγωνικά μέτρα συνθετικό γκαζόν, πάνω στο οποίο έχουν τοποθετηθεί 200 φιγούρες από φελιζόλ, μαργαρίτες, πολύχρωμα άνθη, φιονγκάκια, πουλάκια. Το ύψος του αυγού είναι στα 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Όλα τα υλικά είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, ενώ σύμφωνα με τη δημιουργό πρόκειται για το μεγαλύτερο οικαστικό αυγό των Βαλκανίων. Την εικόνα από τις πρωτοφανείς καταστροφές που προκάλεσε ο παγετός που έπληξε στα τέλη Μαρτίου έως και τα μέσα Απριλίου την περιοχή, μετέφεραν οι πληγέντες δενδροκαλλιεργητές της Δυτικής Μακεδονίας στον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Λεωνίδα Στολτίδη, κατά τη διάρκεια περιοδίας του στην περιοχή. Κλιμάκιο του κόμματος, στο οποίο συμμετείχαν επίσης και τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας Δυτικής Μακεδονίας Γιάννης Κανάτσιος και Αντώνης Τσάκωνας, επίσης επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε συναντήσεις με αγρότες στο Μεσόβουνο Εορδέας και τους αγροτικούς συλλόγους Αμιντέου και Μανιακίου Φλόρινας. Καλλιέργειες κερασιών, μήλων, ροδάκινων και άλλων οποροφόρων δέντρων παρουσιάζουν εικόνα ολοσχερούς καταστροφής, όπως ανέφεραν οι αγρότες, δημιουργώντας ζήτημα επιβίωσης για μεγάλο αριθμό αγροτών. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0 και η αξιοποίηση των πόρων του προς όφελος των τοπικών κοινωνιών της χώρας συζητήθηκε στην διαδικτυακή ημερίδα για τους δημάρχους όλης της Ελλάδας, στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης, το Εθνικό Σχέδιο Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης Ελλάδα 2.0 είναι ένα εθνικό πρόγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με πόρους που ξεπερνούν τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, η υλοποίηση των οποίων θα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα. Συνελήφθησαν χθες 26 Απριλίου 2021 σε περιοχές της Καστοριάς από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καστοριάς, δύο 18χρονοι ημεδαποί και ένας 52χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Καστοριά δύο 18χρονοι για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, μετά από αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του ενός εξ αυτών 9 δισκία χαπιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί ναρκωτικών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει, καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης, το οποίο, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προμηθευτεί από τον έτερο 18χρονο, ο οποίος και συνελήφθη. Στη δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη χθες το απόγευμα στην περιοχή της Καστοριάς 52χρονος ημεδαπός, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του 23 δισκία χαπιών που εμπίπτουν στις διατάξεις νόμου περί ναρκωτικών, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει. Νέες, έξυπνες στάσεις λεωφορείων θα αποκτήσει σύντομα η πόλη των Γρεβενών, μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ύψους 50.000 ευρώ με κονδύλια του προγράμματος Φιλόδημος 2. Τα καινούργια στέγαστρα, πέρα από το άνετο περιβάλλον αναμονής και την προστασία από τις καιρικές συνθήκες, θα μπορούν να παρέχουν απευθείας πληροφόρηση προς το επιβατικό κοινό για την ώρα άφιξης των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων τύπου LED. Επιπλέον, οι νέες στάσεις προβλέπεται να είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέροντος μάλιστα ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, αλλά και δυνατότητα φόρτισης smart συσκευών, καθώς θα εξοπλιστούν με ειδικές θύρες USB. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Δήμου Γρεβενών, οι 13 έξυπνες στάσεις θα τοποθετηθούν στα εξής σημεία: πρώτο γυμνάσιο, διοικητήριο, ΕΠΑΛ, νοσοκομείο, εργατικές κατοικίες, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, ΚΤΕΛ, νεκροταφείο, αλλά και στην κοινότητα Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Γρεβενών. Γιώργος Βαβλιάρας, πρόεδρος Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας. Ο Γιάννης Μπουτάρης συμμετείχε στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας
και κατέθεσε προβληματισμούς και νέες ιδέες για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Τουρισμού είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Μπουτάρη, τέος Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και εινοποιό. Ο κύριος Μπουτάρης είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα του ελληνικού γίγνεσθε με μεγάλη εμπειρία και ενδιαφέρον για την περιοχή μας, καθώς κατάγεται από τον Ιμφαίο και ζει κάποιο διάστημα του έτους στην περιοχή. Μας κατέθεσε προβληματισμούς και νέες ιδέες για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Με χαρά ανακοινώνουμε ότι ο μαθητικός και φοιτητικός διαγωνισμός προγραμματισμού με θέμα Κοζάνη, έξυπνη πόλη, παράθυρο στο μέλλον, που διοργανώνουν ο Δήμος Κοζάνης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τέθηκε υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία για τις υποβολές συμμετοχών την 10η Μαΐου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τύπων σχολικών μονάδων του Δήμου Κοζάνης, αλλά και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλούνται προαιρετικά να προγραμματίσουν σε ηλεκτρονική εφαρμογή τις ιδέες τους με έμπνευση, φαντασία και δημιουργικότητα σχετικά με το μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης σε έξυπνο Δήμο. Έξυπνος πολιτισμός και έξυπνη διακυβέρνηση είναι δύο από τους άξονες πάνω στους οποίους μπορούν να κινηθούν οι συμμετοχές στο πλαίσιο του διαγωνισμού.